10 το πρωί άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκων 2 για την περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή αιτήσεων, ενώ στις 11:01 το πρόγραμμα έκλεισε καθώς εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι για την Κρήτη συνολικού ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα για την Κρήτη άνοιξε 10 η ώρα, 11:01 είχε κλείσει. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν έτοιμες δηλώσεις και δεν μπορούν να τις περάσουν. Προφανώς δεσμεύτηκαν οι πόροι, όπως επίσης έχουμε και δεν ξέρουμε και αν κάποιες που πέρασαν μπορούν να δεσμεύσουν πόρους και να γίνει οριστική υποβολή. Ήδη γίνεται μεγάλος συνασπισμός στις αιτήσεις των καταναλωτών. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις εταιρείες που θα δηλώσουν ως προμηθευτή τους για να τηρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τις πιστοποιήσεις που χρειάζεται, για να μην προκύψει στο μέλλον κάποιο πρόβλημα σε τυχόν έλεγχο. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα, σήμερα το πρωί άνοιξε, γίνεται χαμός. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ο κόσμος τρέχει να προλάβει να κάνει μια αίτηση. Οι αιτήσεις δεν φτάνουν για κανέναν λόγο, είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Να αποδεσμευτούν και άλλοι πόροι για το επίμαχο πρόγραμμα, ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Πρέπει να αποδεσμεύσει και άλλους πόρους. Προφανώς ήταν φανερό ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έτοιμοι κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ετοιμάσει, δηλαδή είναι πανέτοιμοι να μπουν στο πρόγραμμα και το πρόγραμμα έχει κλείσει. Προφανώς υπάρχει ανάγκη για αποδέσμευση πόρων, έτσι ώστε να υπάρχει και μια ίση μεταχείριση σε αυτούς που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, διότι προφανώς τα χρήματα δεν ήταν αρκετά. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 25 έως 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με τους επαγγελματίες να τονίζουν την ανάγκη συντονισμού όλων των συνεργείων σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανάσα σε αρκετούς κλάδους, καθώς οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί είναι αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης και σύστημα ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όποιος και να ενταχθεί στο πρόγραμμα αποπληρώνει άτοκα το δάνειο, απλά παίρνει το κάποιο μέρος πίσω, το υπόλοιπο το αποπληρώνει σε δόσεις άτοκες. Ναι. Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επεμβάσεις του κτηρίου για να μπορέσει να γίνει η αποπληρωμή του προγράμματος. Το θέμα είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στον καταναλωτή και στον προμηθευτή, έτσι ώστε να γίνει σωστά η διαδικασία, να χρησιμοποιηθούν τα σωστά υλικά. Θα υπάρξει μια ανάσα στον κλάδο, γιατί καλύβει ένα μεγάλο ποσοστό της πόλης εδώ, το Οικονομό, και όχι και στα χωριά γύρω-γύρω. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει πληρώσει σε 40 μέρες το πρόγραμμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει πληρώσει και σε 6 μήνες. Αν καταθεθούν τα χαρτιά σωστά, πιστεύω το πολύ σε 60 μέρες, άντε 70 μέρες, ημερησίως το πάμε για να είμαστε εργάσιμες, εννοείται, πληρώνει.